Πάμε να δούμε το προγραμματάκι αυτό. Μας λέει να γράψουμε ένα πρόγραμμα C, στο οποίο θα δεχόμαστε από το χρήστη σαν είσοδο έναν ακέραιο αριθμό που θα απεικονίζει δευτερόλεπτα και θα υπολογίζει πόσες ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα είναι η είσοδος του χρήστη. Έχει και ένα παραδειγματάκι όπου μας λέει ότι ο χρήστης εισάγει λοιπόν το 5.000 και το 5.000 το χωρίζει σε μία ώρα, 23 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Προαπαιτούμενες γνώσεις βεβαίως ότι μία ώρα έχει 3.600 δευτερόλεπτα, οπότε να κάνουμε λίγο μια επαλήθευση, 3.600 το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Επίσης το 1 λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα, συνεπώς το αποτέλεσμα 23 επί 60 είναι 1.380 νομίζω. Και επίσης τα 20 δευτερόλεπτα τα οποία απομένουν, που θέλω να παρατηρήσω ότι δεν φτάνουν να συμπληρώσουν ένα λεπτό. Εντάξει, όλα αυτά μαζί αν τα προσθέσουμε, το αποτέλεσμα είναι όντως 5.000, έτσι. Τώρα, μας δίνει μία υπόδειξη και μας λέει να χρησιμοποιήσουμε το slash και το επί της 100, που σου θυμίζω ότι αυτό είναι το πηλίκο της ακέραιας διαίρεσης, αριθμητική διαιρεταίου και διαιρέτη, με συγχωρείς, και επίσης αυτό εδώ είναι το υπόλοιπο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό εδώ, έτσι, και βεβαίως τώρα διαισθητικά, όπως καταλαβαίνεις, πρώτα θα εντοπίσω τις ώρες πόσες είναι στα δευτερόλεπτα που μου δίνει και αμέσως μετά θα δω και πόσα λεπτά απομένουν. Οπότε λοιπόν εδώ θα κάνουμε μία διαίρεση του 5.000 ή οτιδήποτε και αν δίνει ο χρήστης, σε πάση περιπτώσει, με το 3.600. Εδώ πέρα τώρα το πηλίκο της διαίρεσης, δηλαδή το 1 εν προκειμένου, θα μας δίνει το πλήθος των ωρών. Έτσι, το πηλίκο λοιπόν αυτό θα είναι οι ώρες. Αμέσως μετά, αφαιρώντας από το διαιρεταίο, έχουμε το αποτέλεσμα το 1.400. Εδώ βεβαίως δεν χωράει το πλέον άλλη φορά το 3.600 και αυτό εδώ είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Προσοχή τώρα. Το υπόλοιπο της διαίρεσης τώρα είναι αυτό πάνω στο οποίο θα πρέπει να υπολογίσω πόσα λεπτά είναι. Δηλαδή πρώτα ξεχωρίζω τις ώρες και τις αφαιρώ στην ουσία από τη σούμα που έχω και αμέσως μετά το υπόλοιπο πρέπει να το μαγκώσω, να το αφήσω εκεί στην άκρη να το βλέπω και έχω τώρα το 1.400 όπου αυτό τώρα θα το διαιρέσω με το 60 για να κάνω τον υπολογισμό. Προσοχή, κάνω εδώ πέρα αυτόματα τη διαίρεση, δεν θα κάνω δηλαδή τώρα τη μαθηματική διαίρεση, κάνω τη διαίρεση όπως θα την κάνουμε υπολογιστικά. Και έχουμε ότι δύο φορές χωράει το 60 στα 3 πρώτα ψηφία. Οπότε λοιπόν έχουμε 2 επί 60 μας κάνει 120, το αποτέλεσμα είναι 20, κατεβάζω και τ' άλλο, είναι 200, 3, 3, 6 μας κάνει 18, 180, άρα περισσεύουν 20 και εδώ πλέον δεν χωράει, προσοχή. Συνεπώς αυτό εδώ τώρα που είναι το πηλίκο της διαίρεσης και πάλι, είναι το πλήθος των λεπτών πλέον, ενώ αυτή εδώ η ποσότητα είναι τα δευτερόλεπτα τα οποία απομένουν. Εντάξει, πάμε να το δούμε τώρα και λίγο πώς θα το κάνουμε και στον προγραμματισμό, προτού το προγραμματίσω. Θα έχω μια μεταβλητή η οποία θα είναι το χ, ξέρω εγώ, που είναι το πλήθος των δευτερολέπτων. Αυτό θα μου το εισάγει ο χρήστης και αμέσως μετά θα χρειαστώ κάποιες μεταβλητές, οι οποίες μεταβλητές θα κρατάνε τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Σωστά. Οπότε λοιπόν έχουμε ότι οι ώρες, για παράδειγμα, θα είναι το χ, όπου θα το κάνω ακέραια διαίρεση, όπως είπαμε, με το 3.600 και αμέσως μετά θέλουμε να πάμε και να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά θέλουμε, προσοχή, τι είπαμε, στο υπόλοιπο της διαίρεσης. Ποιο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης? Είναι να ξανακάνουμε το χ, υπόλοιπο διαίρεσης, μόντουλο όπως θα το λέμε πολλές φορές, 3.600. Αυτή η ποσότητα είναι που με ενδιαφέρει, την οποία πρέπει να την απομονώσω και να την πάρω και να τις κάνω μετά τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πρέπει να το κρατήσω σε μια ενδιάμεση μεταβλητή. Τώρα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και την ίδια μεταβλητή βέβαια, γιατί αυτή τη χ την έχουμε κάπου σαν προσωρινή μεταβλητή για να κάνουμε τη δουλειά μας και θα δούμε μετά και κατά τη διάρκεια του κώδικα πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Αλλά στην ουσία τώρα του πράγματος έχουμε ήδη εντοπίσει τις ώρες και τώρα πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο αμέσως μετά. Τα λεπτά τα οποία θα μας ενδιαφέρουν, στο χ έχουμε την επιθυμητή ποσότητα, οπότε στα λεπτά θα πάρω το χ αυτό όμως που έχει προκύψει και θα το διαιρέσω με το 60. Και αμέσως μετά έχω και τα δευτερόλεπτα, όπου τα δευτερόλεπτα, όπως είπαμε, θα είναι το υπόλοιπο πια της διαίρεσης του χ με το 60. Τα τυπώνουμε όλα και τελείωσε η ιστορία, εντάξει. Πάμε να το κάνουμε στον κώδικα και να δούμε και τι εμπνεύσεις μπορεί να προκύψουν δυναμικά. Λοιπόν, όχι εδώ, εδώ. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο αρχιάκι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να γράψουμε τον κώδικα. Ξεκινάμε, έχουμε είσοδο-έξοδο καταρχάς, στην do.h λοιπόν. Πάμε στη main
Είπαμε ότι μας φάνηκε χρήσιμο να ορίσουμε μια μεταβλητή Χ, η οποία θα τη χρησιμοποιούμε για την είσοδο-έξοδο, και θα ορίσω και άλλες μεταβλητές, in hours λοιπόν, το min, το οποίο είπα, και το sec. Αυτά. Πάμε τώρα να βγάλουμε την έξοδο την οποία μας είπε στην εκφώνηση. Τι ακριβώς έλεγε? Εισάγεται πλήθος δευτερολέπτων. Μέσα στα αυτάκια όμως, εισάγεται πλήθος δευτερολέπτων. Άνω κάτω τελεία, λίγος κενός χώρος, πολύ ωραία. Και αμέσως μετά να πάμε να διαβάσουμε αυτή την ακέραια μεταβλητή την οποία θα αποθηκεύσουμε την είσοδο του χρήστη, το ampersand, και αμέσως μετά το χ. Το διαβάσαμε λοιπόν αυτό, χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Και εδώ τώρα παίζουμε ένα παιχνίδι στην ουσία με τους δύο τελεστές, τους δύο αριθμητικούς τελεστές, το διά και το επί της 100. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Ξεκινάμε με το hours, το οποίο είπαμε ότι είναι το χ διά τη σταθερά 3600. Και αμέσως μετά κάναμε και έναν υπολογισμό ο οποίος ήταν σημαντικός. Υπολογίσαμε το χ σύμφωνα με την προηγούμενη τιμή του χ επί της 100, το υπόλοιπο δηλαδή της διαίρεσης, το 3600. Αμέσως μετά τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα, γιατί το μην είναι το μην, το χ διέ του 60, και επίσης το sec είναι το χ επί της 100, το 60. Πάμε να βγάλουμε τώρα τις εκτυπώσεις να δούμε αν έχουν πάει όλα καλά. Printf λοιπόν, τι έλεγε εδώ πέρα, ώρες, άνω κάτω τελεία, επί της 100, και να τυπώσω και, και τις ώρες βέβαια, επί της 100 d, το hours. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τύπωσε επίσης τα λεπτά, λέμε, είναι επί της 100 d, μην, έτσι το είπαμε. Να βάλουμε όμως και το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής για να είναι αισθητικά όμορφη η έξοδος. Και πάμε και στο τελευταίο, printf, /ν, τα δευτερόλεπτα. Ωραία, επί της 100 d, sec. Αυτά, το πρόγραμμα δείχνει να κουμπάει την τελειότητα, οπότε λοιπόν να πάμε να το σώσουμε και να το μεταγλωτήσουμε και να το επαληθεύσουμε κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, compile το πρόγραμμα. Ωραία. Και run. Εισάγεται πλήθος δεύτερο από αυτά. 5.000, 1 ώρα, 23 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Να διορθώσουμε κι αυτό. Λοιπόν, άλλο ένα. 10.000, 2 ώρες 46 λεπτά, το διπλάσιο ακριβώς. Να παίξουμε και στα όρια. 100.000, 27 ώρες, 46 λεπτά, 40 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραίο είναι το πρόγραμμα. Δεν έχει καμία απολύτως διελεύκανση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σχετικά με το προγραμματάκι μας. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες, αλλά δεν το θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό. Ας μείνουμε σε αυτά. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτά. Είναι επαρκές. Ήταν απλά για να παίξουμε λίγο με τον τελεστή του διά και το επί της 100 σε ένα πρακτικό παράδειγμα.